Ευρίσκομαι ενώπιό σας, τιμιότατη και φιλόχριστη αδελφή μου, κατόπιν μιας πολύ επιμόνου και τιμητικής και φιλαδέλφου προσκλήσεως του σεβασμιωτάτου ποιμενάρχου και πνευματικού σας πατρός, κυρίου Διονυσίου. Όταν μου έκαμνε την πρόσκληση ήτο τότε ανάμεσά σας, υγιέστατος, τώρα δε το πνεύμα τι μεν παρών εκείνος, το σώμα τι δε κατακείμενος εν κλίνει ασθενίας και οδύνης, το ξεύρω ότι κάθε μέρα οικετεύει τον Θεόν, όχι τόσον για τον εαυτόν του, όσον δια σας τα θεοφιλή τέκνα του, δια τα οποία καθημερινώς σκέπτεται και αγωνιά. Γνωρίζοντας τας πνευματικά σας αναζητήσεις, τας καθημερινά σας ανάγκας, που δεν θα λείψουν ποτέ, δεν πάβει να ενδιαφέρεται όχι μόνο προσευχόμενος, αλλά ακόμη και αναζητών ανθρώπους να έρχονται κοντά σας. Εκαρδίες σας το ξέρω ότι προσεύχονται ασφαλώς με θέρμη υπέρ της υγείας του, εκείνος δε επιποθεί το συντομότερον, όπως με διεβεβαίωσε στο τελευταίο μας τηλεφώνημα, να βρεθεί ανάμεσά σας, να προστεί τον λατρευτικό σας συνάξιον και να σας ομιλήσει, να αναβιβάσει τα σκαρδία σας προς τον Θεόν μας, τον Θεόν που έχει όλη την ζωή μας μέσα εις τας ελεήμονας χείρας Του. Ευχέ του σεβασμιωτάτου, το νιώθετε κι εσείς οπωσδήποτε, μυστικά την ώρα τούτη μας ευλογούν και τας ψυχάς μας τας φωτίζουν για να κατευθύνουν τα νοήματά των προς τον Θεόν και προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Εγώ δε με την ευκαιρία αυτή πρέπει να σας ομολογήσω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκίνηση, διότι ξέρω ότι έχω ανθρώπους που φροντίζουν δια των ουρανών και όχι για την γη, ανθρώπους που καθημέραν περιμένουν λόγον Θεού, όχι για να τον ακούνε, αλλά για να τον ενεργοποιούν. Άλλωστε, αρκετοί από εσάς είναι πολύ γνωστοί μου, άλλοι δε πάλι και πολλάκις προσκυνητέ της μονής μας. Ομιλώντας σας λοιπόν, ομιλώ ωσά να σας γνωρίζω όλους. Μου είχε ζητήσει ο Σεβασμιότατος να έρθω από το περιβόλι της Παναγίας και να σας ομιλήσω για ένα ειδικό θέμα των Σταυρών του Κυρίου και το βίωμα του Σταυρού εν τη Εκκλησία, την περίοδο μάλιστα ταύτην, της οποίας εκατανικτικέ ακολουθίε είναι γεμάτη από σταυρώσιμα τροπάρια. Τουλάχιστον όσοι έχετε έρθει στο Άγιον Όρος, θα έχετε παρατηρήσει ότι παντού δεν δεσπόζει τίποτε άλλο όσο ο Σταυρός εκεί. Τα καθολικά των μοναστηριών μας τα γνωρίσατε σταυροειδή, τους τρούλους στεφανωμένους με ποικίλων μορφών ιερούς σταυρούς, οι κόρδες των κελιών ποικιλμένες με τούβλινα σταυροειδή κοσμήματα, οι οδοδείκτες των σταυροδρομίων σταυρόσχημοι και αυτοί, τα οροθέσια των μονών σταυρωμένα με σταυρούς, οι βρυσούλες των σκιερών μονοπατιών και αυτές σταυρωτές. Και το κάθε μοναστήρι είναι αδύνατο να μην δώσει προσκύνηση το τιμαρφέστερο πράγμα που έχει τον τίμιον, το τίμιον ξύλων του Σταυρού του Κυρίου. Και κάθε μοναχός αγιορείτης, όταν φοράει ολόκληρον την αμφίεσή του, τη μοναχική του πανοπλία, αν μετρήσει κανείς τους σταυρούς που φέρει επάνω,
θα τους βγάλει τουλάχιστον 134 σταυρούς. Κάθε μέρα τους φοράει και τους σηκώνει. Και αν στο χέρι του έχει και το 300 του το κομποσκίνι, τότε άλλους 2.700 σταυρούς τους έχει και αυτούς στο χέρι. Έτσι ένας αγιορείτης μοναχός ανά πάσα στιγμή είναι περικυκλωμένος από χιλιάδες σταυρούς και συνειρμοσμένος αυτός μέσα εις των σταυρών του Κυρίου. Το βίωμα του ο Σταυρός, παρηγορία του ο Σταυρός, του αγιορείτου μοναχού, όπλο του ο Σταυρός, χαρά του, κλήρος του, πλούτος του ο Σταυρός και η ζωή του ένα Σταυρός. Μήπως όμως και ολόκληρη η Εκκλησία μας, η ιερή μας ναή, τα Άγια σκεύη και καλύματα, όλα δεν φορούν σταυρούς και οι χριστιανοί στην καρδία δεν φέρουν των σταυρών και εις το στήθος επίσης των σταυρών και χείροστον δεν διαγράφουν ημέρας και νυχτός των σταυρών επί του σώματος. Είναι φυσικόν, διότι ο Σταυρός είναι βίωμα και κτήμα και σημαία της Εκκλησίας. Έξω από την Εκκλησία, οι άνθρωποι που δεν αναγνωρίζουν την Εκκλησία ως μητέρα, νιώθουν το Σταυρόν ως μορία, ως θρησκόληπτον σημάδι, ως κατάραν ή αξιοβλασφήμητον πράγμα. Μόνον ένας πιστός κατανοεί την μοναδική του σημασία και μπορεί να βιώσει την δυναμική του ενέργεια. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτό που καθημέρα μας περικυκλώνει και μας αγιάζει και ας δούμε τέλος πάντων τι είναι ο Σταυρός. Γιατί τόσο πολύ είναι η χρήση του ιερού αυτού συμβόλου και τύπου. Χρειάζεται όμως να σας το πω εγώ, και το τελευταίο παιδάκι γνωρίζει το εξαποστηλάριον του Τιμίου Σταυρού και το ψάλι, λέγοντας ότι ο Σταυρός είναι η ωραιότης της Εκκλησίας, είναι το στήριγμα των πιστών, είναι της οικουμένης ο φύλαξ, είναι των αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Διότι, όπως γνωρίζετε, ο Χριστός, αφού κατετρόμαξε των εχθρών διάβολων, αχρίστευσε την δύναμή του και σακάτεψε την στρατιά του, αφού ετελείωσε το έργο της σωτηρίας μας και μας σύνηξε τον Παράδεισο, μας άφησε ως ιεράν παρακαταθήκη ένα όρατον στοιχείον του Άγιον Πνεύμα και ένα ορατόν των Τίμιων Σταυρών. Αυτήν λοιπόν τη σημαία του Σταυρού, αυτό το τίμιο, το τίμιον ξύλων, αυτό το οποίο χαράζομεν και το λέγομεν και το ασπαζόμεθα, είναι απτό σημάδι του ιδίου του Θεού. Όπως λέγει ένας πατήρ της Εκκλησίας μας, ο Σταυρός είναι και η δόξα και η τιμή του Χριστού, επειδή μυρί αγαθά για του Σταυρού εγένετο. Ο θάνατος καταπατήθηκε, η κατάρα εξωστρακίστηκε, ο Άδης εσκυλεύτη, η αμαρτία υφανίστη, οι άνθρωποι επανέκτησαν την ελευθερία από τη δουλεία των παθών και η σωτηρία επιτεύχθη. Η Ανάσταση έγινε δικαίωμα όλων, η αληθινή ζωή εξεπήγασε και αυτή από τον ίδιο τον Σταυρόν και έγινε καθημερινή μας χαρά, πόσης και εφροσύνη. Τι έχουμε που δεν βγαίνει και δεν έρχεται σε μας από το Σταυρόν? Δικαίως λοιπόν είναι ο Σταυρός από τα πλέον σεβαστά ιερά αντικείμενα εις τους πιστούς και σχεδόν είναι πολύ δύσκολο να έβρεις χριστιανών
που δεν έχει σταυρόν και δεν τιμά και αγαπά τον σταυρόν με όλη του την καρδία του. Μία φορά, αγαπητοί μου, ένας καθηγητής τότε είναι αγκάστη να αλλάξει σπίτι διοριστής εις μία άλλη πόλη και μετακομίζοντας τακτοποίησε το δωμάτιό του και επέστρεψε την προηγούμενη του κατοικία για να πάρει αν είχε τίποτε άλλο. Επιστρέφοντας όμως, την παραμονή της ενάρξεως των μαθημάτων βλέπει ότι το σπίτι του μέσα σε εκείνη τη βραδιά είχε εντελώς ληστευθεί. Έπιασε το κεφάλι του στενοχωρημένος χωρίς να επιλέξει, μόνον με μία βαθύ ανελπίδα ήρχισε να ψάχνει τα εγκαταλελειμμένα αντικείμενα τα οποία τα κλώτσισαν και τα πέταξαν κάτω στο έδαφος ως άχρηστα εκείνοι που ήρπασαν την οικία. Και με τού πολύ χαμογέρασε μέσα, θα λέγαμε, στα ερείπια, μέσα στα λείψανα των πραγμάτων του, τα μάτια του εγέμισαν φως και το στόμα του επληρώθη δοξολογίας. Ευρήκε αυτό που ζητούσε, αυτό που του αρκούσε για να ξαναρχίσει καινούριο νοικοκυριό, αυτό που εκείνοι οι εργάτες, οι ληστεύσαντες το εκλώτσισαν ως περιττόν. Ήταν ξύλινο, μα δι' αυτόν ήταν σταυρός. Σταυρός που του είχε μάθει ευσεβής μητέρα του και τον είχε συνηθίσει από μικράς ηλικίας κάθε βράδυ να τον φυλά και να ψάλει το αλληλούια της καρδιάς του ενώπιον του Κυρίου, του τυπωμένου εν το σταυρό. Σήμερα αυτός, ο προσκυνητής του Ιεροσυμβόλου, που του αρκούσε μόνον αυτό από όλα που είχε χάσει, δεν είναι πια καθηγητής, είναι καθηγητής της ερήμου. Λάθος μάλλον, είναι ένας έσαρκος άγγελος που ζει τη βασιλεία του Θεού. Αφού το κλειδί της βασιλείας είναι ο σταυρός που τον κρατάει και τον αγαπά. Έτσι είναι μέσα στις καρδιές των ανθρώπων ο σταυρός. Θα μπορούσε να κάνει οτιδήποτε άλλο τον κρατήσει. Δεν του τον στέρισε όμως ο Θεός, διότι εάν θα τον έχανε, δεν θα ήταν δυνατόν να ξαναρχίσει τόσο απλά τη ζωή του. Πώς όμως τόσο βαθιά συνεδέθη ο σταυρός με την ψυχή των χριστιανών και τόσο αναπόσπαστα και αναφέρετα με τη ζωή όλης της Εκκλησίας? Εντάξει, έκανε τόσα πολλά, αλλά πώς οι ψυχές καταφέρνουν και οικειοποιούνται το σταυρόν σαν κάτι το δικό τους? Διότι είπαμε βεβαίως, από το σταυρόν εξεπήγασε αληθώς η μελήρητος ζωή της Εκκλησίας και η σωτηρία των ψυχών μας. Αλλά πώς νιώθει ο λαός αυτών των σταυρών? Όλοι μας ζούμε την ζωή της ανθρωπίνης φύσεως, που το ξέρουμε ότι πλαστουργήθηκε από τα πανάγια και άχραντα και θεοπρεπή χέρια του κτίσαντος των ουρανών και την γην, του μόνου αληθινού Θεού. Δι' αυτό και τον ανεγνώρισε τον Κύριον και Θεόν και πλάστην του, ο οποίος ήταν για τον άνθρωπον αναντικατάστατος φίλος μέσα στον Παράδεισο, που τον προσέφερε διαρκώς, του προσέφερε διαρκώς συντροφιά, μεθυστική συντροφιά. Πόσες συζητήσεις δεν εθυμείται ο άνθρωπος
ότι έκανε αποκαλυπτικές μέσα στον Παράδεισο, που η κάθε μια από αυτές ήταν μια πνευματική ευοχία, μια θεία εντρίφησης, μια μυσταγωγία οδηγούσα τον άνθρωπον εις τελειωτέραν γνώση του Θεού και ακριβεστέραν μίμησήν του. Πολλάκις ο καθένας μας μπαίνει στη θέση του Αδάμ, του περιπατούντος εν το Παραδείσο, και αυτά τα αισθάνεται και τα ζει τότε σαν προσωπικά του. Καθομοίωση λοιπόν εκείνου και ολοσχερή κοινωνίαν της θείας του ζωής την επετύχανε ο Αδάμ, ο Σάκης, συνεζήτη μαζί με τον Θεόν και περιεπάτη με ταυτού. Μιαν βαθυτέραν απορρόφησιν του ακτίστου και παντέρπνου φωτός αυτού του θεαρχικού προσώπου αισθάνετο και ζούσε, και πανηγυρική και πανευδαίμων ήταν η συμβίωση του πρωτοπλάστου, του ανθρώπου δηλαδή, μετά της τρισιλίου θεότητος. Πόσες φορές τα πρωινά ο Θεός προελάμβανε τον άνθρωπον για να τον εγείρεις ένον δοξολογίας και απόλαυσιν αθανάτου βιωτής. Και εκείνος, ανταπαντώντας το δειλινό, έσπευδε να προσκυρεί τον πλάστην του και να υμνεί την τρισυπόστατον μεγαλειότητά του. Αλλά φθόνο του αρχεκάκου, του ανθρωποκτόνου, υπερηφανευτής ο Αδάμ από την αγλαΐαν αυτήν της δόξης του, το ξεύρεται ότι θέλησε να γίνει Θεός. Ήρε λοιπόν την θεοσκεπή κεφαλήν του κατά του σκέποντος Θεού, διανοούμενος μυστικά και φανταστικά ότι θα μπορούσε να γίνει αυτός Θεός. Δεν ήταν δυνατόν όμως να γίνει Θεός. Εις ο Θεός ημείς δε γένος αυτού. Και επομένως δεν έγινε Θεός, έγινε είδωλον, και που ελάτρευε το αυτοείδωλον του. Και η πτώση αυτή του προπάτορος διέκοψε ευθύς αμέσως την κοινωνίαν μετά του Θεού, διότι δεν είναι δυνατόν να συμβιβαστούν ένας Θεός με ένα είδωλο. Διέσπασε μόνος του τώρα ο άνθρωπος την ομόνιαν μεταξύ αυτού και Θεού. Εσαλεύθησαν οι φρένες του ανθρώπου, οι κτήσεις τον εμίσησε τότε αυτόν και πανεστάτησε εναντίο του, και ο άνθρωπος έμεινε μονότατος, κλεισμένος μέσα εις την αβάσταχτη μοναξιά του, στένων και τρέμων πρώτου Θεού, που άρχισε πλέον οριστικά να του γίνεται αόρατος, καυτηριαζόμενος από τη συνείδησή του, κυνηγούμενος ακόμη και από τα θηρία της γης, από τους κεραυνούς του ουρανού, από τα μουγκριτά της αβύσσου, που ένιωθαν ότι αυτός ήταν ένας επαναστάτης. Απελπίζεται ο καθημερινός από το αδιέξοδο της λογικής του και από τους, τους φρικώδεις βραχνάδες της ψυχής του. Δεν χωρίστηκε από τον Θεόν, εχωρίστηκε και από τα κτίσματα του Θεού. Εξεδιώχθη από τον Παράδεισον, εξεδιώκητο εν συνεχεία πανταχώθεν. Έφευγε από τόπον εις τόπον. Τα δελεάσματα της ψευδοθεώσεώς του τον απέρριψαν, τον πέταξαν στα σκοτεινά και βασανιστικά μπουντρούμια που τα αμαρτωλά νοήματά του άνοιξαν μέσα εις την ιδίαν του την ύπαρξην. Η προπατορική αυτή αμαρτία του κατετραυμάτισε όχι μόνον αυτόν, αλλά την ανθρώπινη ζωή, την ανθρώπινη καρδιά,
μετεδόθη η σάπαν του γένους. Και προσωπικέ εκάστοτε του ανθρώπου αμαρτίε αποτελειώνουν ό,τι τυχόν απέμεινε από την πτώση του Αδάμ. Ο θάνατος επερθών εναντίον του Αδάμ εσάρωσε κυριολεκτικώς την αξιοπρέπεια του ανθρώπου μέσα στο χώμα και έγινε το αδιάλειπτον φόβητρον του. Ευλογητός όμως ο Θεός, ο οποίος ειδών ολίμενον τον άνθρωπο, τον οποίον χερσύνεποίησε, κλίνας ουρανούς κατέρχεται και αληθεία σαρκούται, σαρκούται και σταυρούται υπέρ ημών, ταφείς εν συνεχεία και αναστάς. Και διόλων αυτών δημιούργησε τας προϋποθέσεις της σωτηρίας, της κοινής αναστάσεως και της αιωνίου κοινωνίας και μακαριότητος μετά του Θεού, της μακαριότητος της εξυκνουμένης από του σταυρού και διερχομένης δια του τάφου και ανερχομένης μέχρι των κόρπων του ουρανίου Πατρός. Πας επομένως άνθρωπος έκτοτε αποκτά δικαιώματα εις την ζωήν του Θεού δια του βαπτίσματος, διότι το βάπτισμα είναι συμμετοχή εις αυτών των σταυρών, εις των θάνατων και στην Ανάσταση του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός έπαθεν και έγινε υπογραμμώσεις ημάς, δηλαδή πως θα ακολουθούμε τα ίχνη του πάσχοντας, υποφέροντας και εμείς θανατούμενοι δι' αυτών. Έτσι ο Σταυρός του Κυρίου έγινε το μέσον, ο τρόπος της μιμήσεως του Χριστού, ο δρόμος, ο μοναδικός δρόμος για να φτάσουμε εις την Θείαν Δόξαν και την Κατάπαυσιν. Την οδόν του Σταυρού δεν είναι δυνατόν να την ξεφύγει κανείς για να γίνει Άγιος, και όλοι οι Άγιοι την πέρασαν. Επομένως ο Σταυρός είναι βίωμα των ιδίων των ανθρώπων που επλήρωσαν τον Παράδεισον και καθημέραν διούντες μυστικώς μαζί μας, μας μεταδίδουν αυτήν την αγάπη και την βιωματική σχέση των με τον Σταυρόν. Είναι μια πολύ μεγάλη ευλογία του Θεού, την οποία εκατομμύρια εκατομμυρίων ανθρώπων εδέχτησαν η συμμετοχή στο Σταυρό του Κυρίου, την εβίωσαν και πέτυχαν όλων των επαγγελιών του Θεού, συναγαλώμενοι μετ' αυτού και εις τους ουρανούς, αλλά και επί της γης. Επομένως, καρφώθηκε μέσα στην καρδιά του ανθρώπου ο Σταυρός, διότι δεν είναι το ξύλον του Κυρίου, αλλά είναι το ξύλον με το οποίο συνάπτεται η κάθε ψυχή. Η Εκκλησία μεταδίδει αυτό το βίωμά της εις τον καθένα, διότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει συμμετοχή των μελών και μέχρι σε μου και μέχρι και του τελευταίου αμαρτωλού ανθρώπου. Ο Σταυρός είναι αυτός που εγνώρισαν όλοι οι Άγιοι, αυτός που μετέδωσε αγιότητα εις αυτούς. Ο Σταυρός λοιπόν είναι ο δικός μας Σταυρός, δεν είναι ο Σταυρός απλώς του Κυρίου. Ο Σταυρός του Κυρίου υπησέρχεται μέσα σε μας σαν να τον τρώγουμε και γνωρίζουμε εμείς ποια είναι η αίσθησή του, η γεύση του μέσα στην καρδιά μας. Ούτως εχόντων λοιπόν των πραγμάτων, αδελφοί μου, ας πούμε πώς μπορούμε τώρα εμείς σαν πρόσωπα πλέον να βιώσουμε στην προσωπική μας ζωή των Σταυρών. Έχουμε την γνώση από αυτήν την Εκκλησία η οποία μας βοηθεί να κατευθυνθούμε, αλλά εμείς τώρα πώς μπορούμε να το επιτύχουμε. Τι σημαίνει δι' ημάς
ο Λόγος του Θεού, ότι πρέπει να άρωμεν το σταυρό μας και να τον ακολουθήσομεν. Βέβαια το γνωρί, το ξέρουμε, όπως μας πιστοποιούν όλοι οι πατέρες, ότι η φυλή στον δεσπότη σου τον θάνατον απόθανε τον εκείνου. Αλλά πώς θα αποθάνομαι και εμείς τον θάνατον του Κυρίου? Πρώτα απ' όλα, ποιος δεν το αισθάνεται βαθύτατα ότι ζω των σταυρών σημαίνει ζω την εγκατάλειψη της ζωής της αμαρτίας και την ακολούθηση αυτού του Κυρίου κατά την ευδοκία και το ακριβές θέλημα του Θεού. Αυτός να είναι ο κυβερνήτης της ζωής μου σημαίνει είμαι σταυρωμένος και ο λόγος του να αποτελεί την βασική τροφή της ψυχής μου, τον κανόνα της ζωής μου και των λόγων της υπάρξεώς μου. Σταυρός είναι το ξύλο εις το οποίο σταυρώθηκε ο Κύριος, αναπεσόν και μη δυνάμενος καθόλου να κινηθεί. Σταυρός είναι αυτή η εγκατάληψή μου επάνω εις το ξύλο, είναι η πλήρης απώλεια του αυτεξουσίου μου, η αδυναμία μου από εδώ και εξής να διευθύνω τον εαυτόν μου και να με διευθύνει επομένως μόνον ο Θεός. Σταυρός είναι η ζωή της αρετής και της ευσεβίας, είναι η απελευθέρωση της ψυχής και της σαρκός από τα πάθη και τας επιθυμίας αυτών, η ετοιμότης του αγώνος υπέρ της Εκκλησίας και της αληθείας των θείων δογμάτων μέχρι θανάτου. Το ανενέργητον του ανθρώπου προς πάντα απαρέσκον το Θεό είναι σταυρός, συναπτώμενον μετά της προθυμίας της ευαρεστήσεως εις τον Κύριον. Όταν ο πιστός σκέπτεται ούτω Θεοφιλός, τότε το Πνεύμα το Άγιον τον ενισχύει στην σταυρωμένη ζωή και επιτυχάνει δια του Πνεύματος αυτήν την κατάργηση πάσης αμαρτίας, όπως θα έλεγαν οι όσοι της Εκκλησίας μας, και ταυτόχρονα την κατόρθωση πάσης της αρετής. Το Πνεύμα το Άγιον έρχεται και σε υποστηρίζει όταν είσαι εξαπλωμένος στο σταυρό και δεν μπορείς να σηκωθείς. Και αυτό που είναι αδύνατο να το επιτύχεις, το ενεργεί εκείνο. Το Πνεύμα το Άγιον μέσα μας μεταδίδει την σταυροφόρον δύναμη, όπως θα έλεγε ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, η οποία χρηστεύει και όχι μόνο της μαγκανίας του πονηρού δαίμονος, αλλά και οτιδήποτε άλλο θα ήταν δυνατόν να μας χωρίσει από τον σταυρόν. Τα ορμέ φυτά μου που με αποθούν από τον σταυρόν, τα ορμέφυτα της ψυχής μου, της βασανισμένης, της κουρασμένης από τις αμαρτίες όλης της ανθρωπίνης φύσεως, τα ορμέφυτα τα αντιστρατευόμενα το Θεό, αποκαλύπτονται δι' αυτής της σταυρωμένης δυνάμεως, ερεύγονται, εξέρχονται και μπορώ τότε και αναγνωρίζω την απατηλότητά των. Καταλαβαίνω ότι οτιδήποτε βγαίνει από μέσα μου αντίθετο προς εκείνο που υπαγορεύει ο Σταυρός είναι ψευδές και ανυπόστατον και σκιώδες. Επαγίδες εξουδετερούνται από τον Σταυρόν. Εδικαιολογίες μας κατεσκήνονται. Η βούληση του ανθρώπου τότε μένει ελευθέρα
για να μπορεί να ακολουθεί αβιάστος και με τα καρδίας ζεούσης των Θεών. Αναθάλλει ο άνθρωπος που εγκαταλείπεται εις των Σταυρών, αποκτά μίαν ζωήν εύρωστον τη δυνάμει του Σταυρού, δε φοβείται να αντιμετωπίσει ούτε πάντα ακούσιον πειρασμόν, ούτε να υποστεί προς τούτο πάντα εκούσιον πειρασμόν. Άσκησιν και κακουχίαν μπορεί και την ζει ακόμα γινόμενος ο σαρκοφόρος άγγελος. Τον βλέπει στον πιστόν, αναλαμβάνει τα μεγαλύτερα κατορθώματα να κάνει, διότι δεν τα κάνει εκείνος. Και φτάνει να έχει την ωραιότατη και άγνωστον φυσικός πνευματική ευωδίαν το σώμα του, το κατοικητήριο αυτό του Θεού, και η ψυχή του επιτυχάνει να κελαϊδεί και να στράπτουν φωτοειδείς οι οφθαλμοί του. Ο ίδιος δεν το επιτυχάνει, όμως ο Σταυρός είναι ο ενεργών. Αλλά δεν είναι βέβαια μόνον τα εκούσια ταύτα κατορθώματα της εσταυρωμένης ζωής. Δεν είναι εκείνα τα οποία συνειδητά καθημέρα τα πραγματοποιούμεν. Ο Σταυρός είναι και κάτι επιπλέον. Ο Σταυρός δεν είναι το κατόρθωμα της αλλοιώσεώς μου, της καινούργιας μου ζωής που μπορώ να επιτύχω στην πνευματική μου πορεία. Ο Σταυρός είναι και μία προετοιμασία για μένα να επιτύχω έτι περαιτέρω και έτι υψηλότερον. Είναι εκείνο που μου χαρίζει την αγόγγιστον και φεδροποιών υπομονήν των ακουσίων θλίψεων που τη συναντούμε στην καθημερινή μας ζωή εκεί που δεν περιμένουμε τίποτε. Πόσες φορές θα έλειωναν τα πόδια μας, θα ελίγιζαν οι καρδιές μας, αν ο Σταυρός δεν προλάμβανε και δεν μας είχε εμφυτεύσει υπομονή. Έτσι η υπομονή εν τη ζωή είναι άρσης του Σταυρού. Τόσα τα εμπόδια που παρεπίπτουν και καθιστούν σκληράν τη ζωή του ανθρώπου και οδυνηρά στα σημέρας του. Θα λέγαμε ότι αυτό που ζει ο άνθρωπος είναι ό,τι σταματάει μπροστά στα μάτια του. Ό,τι οράται, ό,τι βιούται, και αυτό που βιούται καθημερινά είναι το εμπόδιο, είναι το πρόβλημα, είναι η αγωνία, είναι ο πόνος. Και επομένως, εάν πρωταρχικά χρειάζεται κάτι, είναι αυτός ο Σταυρός να αντιμετωπίσουμε το αναπάν βήμα μας παρουσιαζόμενο πρόβλημα. Σκληραγωγούν το σώμα ως αθλητικά επιτεύγματα τα εμπόδια αυτά, και γι' αυτό δεν τα βγάζει ο Θεός, αλλά αφήνει τον Σταυρόν. Οριμάζουν και παιδαγωγούν το πνεύμα του ανθρώπου, το ξεκαρφώνουν από τα χωικά και κοσμικά και το συνηθίζουν να ανέρχεται προς τον Θεόν τον ζώντα. Θα μπορούσε ο άνθρωπος καθημέρα αντρεφόμενος από τον Λόγον του Θεού, εμπνεόμενος από Αυτόν, να οριμάζει, να ανακαινούται ημέρα τη ημέρα και να εγγύσει για τις γνώσεις περισσότερων των Θεών. Όμως είναι σκληρές οι καρδιές και σκληρά πράγματα μπορούν να μας υποχρεώνουν να αλλάζουμε τρόπον σκέψεως και ζωής. Και τα σκληρά αυτά πράγματα είναι ακριβώς όλα τα εμπόδια και οι δυσκολίες και οι θλίψεις της ζωής, που επομένως ενώ εμείς τα αμισούμε τώρα αυτά, εν τούτης αυτά είναι που γίνονται τα πρωταρχικά βήματά μας
προς τον Θεόν. Γίνονται εκείνα που μας μαθαίνουν και μας ενδυναμώνουν για να μπορεί η ψυχή μας να ακολουθεί τον εσταυρωμένον Θεόν. Η δύναμη του Σταυρού μετατρέπει τα εμπόδια εις ευεργετήματα, τα οποία αναδεικνύει ως θείας δωρεάς εφόδια πνευματικά αφορμάς δοξολογίας του Θεού. Δε φοβόμαστε τίποτε όσο φοβούμεθα τας θλίψεις και τας δυσχερίας. Μα αυτό ακριβώς κάνει ο πάνσοφος Θεός και ο οικονόμος Πατήρ, αυτό που μπροστά στα πόδια μας συνεχώς κατρακυλάει και θέλοντας και δε θέλοντας το αντιμετωπίζουμε, αυτό το καθημερινό βίωμα των δυσχεριών και των πόνων, αυτό το κάνει μεταγωγικών εις ουρανών. Και επομένως μας δίνει τη δυνατότητα όχι να υπεραρθόμεν των εμποδίων, αλλά να υπομένομεν τα εμπόδια για να μην χάσουμε την βασιλεία. Ο Σταυρός λοιπόν διαμέσου των εμποδίων τα οποία υπομένομεν μας μεταβιβάζει το φρόνημα και το νουν εις τον τρόπον της θεϊκής σκέψεως. Ακόμη όμως το επάγγελμα, το κοινωνικό περιβάλλον, επιδιώξεις μας, αποτυχίες μας, ασθένειές μας, ψυχικέ και σωματικέ, πόσα βάρη δεν μας δημιουργούν καθημέραν, πόσες φορές οι ψυχές μας δεν μπορούν να ησυχάσουν και να κλείσουν τα μάτια μας τις νύχτες. Ένας σαρκικός άνθρωπος μπροστά στα βάρη αυτά κάμπτεται, κουράζεται, αγανακτεί. Ο φοβούμενος επί παραδείγματι την ασθένεια και επιθυμών οπωσδήποτε να γίνει καλά, ή ο άλλος που θέλει να ξεπεράσει αναγκαίως το πρόβλημα του επαγγελματός του όταν όλα πηγαίνουν στραβά, ή ο έτερος που θέλει να αλλοιωθεί το κοινωνικό του περιβάλλον για να μην γίνεται εμπόδιο στη χριστιανική του ζωή, τι μπορούν να κάνουν παρά μόνο να θλίβονται. Οπωσδήποτε τον εξ αυτών πόνων δεν μπορεί να τον μετατρέψει και να τον κάνει χαράν ανθρωπίνος. Εκείνο που μπορεί να κάνει είναι να δεχθεί την δύνη των πραγμάτων, η οποία φαίνεται σε αυτόν χειρότερη από πάσαν οδύνη και του καθιστά την ζωή μαύρη και αισθάνεται να τρεμοσβήνει διαρκώς το χαμογελό του και φοβάται τότε παν ό,τι υπάρχει ενωπιόν του. Αυτό το οτιδήποτε παίρνει μια άλλη διάσταση με το πρίσμα του Σταυρού και ευθύς αμέσως και τα γύρω μας τα οποία είναι αντίθετα προς τον Θεόν χρησιμοποιούνται σαν σύμμαχα και φύλλα, διότι πάβω να ζητώ την αλλαγή εκείνων και αλλάζω εγώ. Έτσι μόχθος και υδρός και αίμα μπορούμε να πούμε ότι είναι η ζωή του ανθρώπου και στο σπίτι του και στην καρδιά του και στο περιβάλλον του μετά την προπατορική αμαρτία. Το καθημερινό μας φαγοπότι είναι αυτά τα βιώματα. Τι έπρεπε να κάνει τώρα ο Θεός για να κερδίσει μας τους ανθρώπους που δεν κοιτάζομαι αυτόν, αλλά κοιτάζομαι αυτά. Αυτά προσλαμβάνει εκείνος
τα δικά μας τα προβλήματα και τους δικούς μας πόνους, για να τα χρησιμοποιήσει ως γλώσσα του προσκλητική προς εκείνον. Τα αναγνωρίζει αυτά ο Θεός φιλανθρώπος και οικονομικός. Τα προσδέχεται τα προβλήματά μας, τους μόχθους μας και τα αίματά μας και τους υδρώτες μας. Τα προσδέχεται ως συνάλλαγμα ιερών που διευκολύνει το ταξίδι προς τον ουρανό, των πόθων της τελειώσεως και θεώσεως. Αυτά τα καταθέτει και τα αποθησαυρίζει εις τον λογαριασμό μας, ένεκεν του ονόματός του. Μας λέγει, θα σε κερδίσω εγώ διαμέσου αυτών. Αυτά που είναι μάτια όλα, αλλά σταματάει η δική σου καρδιά, αυτά θα γίνουνε και τα μέσα της σωτηρίας σου. Όταν μάλιστα ο άνθρωπος χύνει σταγόνα τον πόνο του δι' αυτόν τούτον των Θεών, τότε αντιλαμβάνεστε πόσο περισσότερο αυτός ο πόνος είναι μια μαρτυρία, ένα μαρτύριο της αγάπης του Θεού και της δικής του αγαπήσεως εις εκείνον. Είναι ένα χάρισμα απευθείας του Θεού. Δι' αυτό λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ότι ο έχων ανάπαυση είναι το κόσμο τούτο, την αιώνιον ανάπαυση μη ελπιζέ το λαβήν. Αλλά εκείνον εστί αιώνιος ανάπαυσης, τον ενθλίψει πολύ και στενοχωρία διοξάντων των βίων τούτων. Και υπάρχουν μάρτυρες και υπάρχουν όσοι και υπάρχουν καρδίε που ενυγκαλίστησαν τα εκούσια τους κατορθώματα των οδύνων για να ευαρεστήσουν εις τον Θεόν. Υπάρχουν τόσοι οι οποίοι υγείασαν διαμέσου του πόνου που τον προσέφεραν στον Θεόν. Αλλά εμείς οι πολλοί δεν τολμούμε να αποφασίζουμε τον πόνον. Οι πολλοί συναντούμε τον πόνον. Και εντεύθεν ο Θεός μας πιάνει μέσα σε εκείνο που συναντάμε καθημέραν. Γιατί θα μου πείτε, έτσι κάνει ο Θεός, γιατί δεν αλλάζει τα πράγματα, γιατί δεν προτιμάει να έκανε εύκολη και άνετη τη ζωή μας, οπότε θα μπορούσαμε να απερωφούμεθα περισσότερο από Αυτόν. Γιατί θέλει να πέφτω, γιατί θέλει τα ιερότερα πράγματα, ακόμα και του σπιτιού μου και της καρδιάς μου, να γίνονται για μένα τραυματισμοί. Γιατί ο Θεός εν τη δυνάμη Του και τη αγαθότητή Του δεν καθιστά τη ζωή μας εύκολον, ώστε απερισπάστος από τέτοιες οδύνες να μπορούμε να αγαπώμεν εκείνον. Δεν θέλει ο Θεός να είναι η σκληρά η ζωή του ανθρώπου. Αντιθέτως, θα ήθελε να είναι εν τη πληρότητη της χαράς του. Είναι σκληρέ όμως σε καρδία οι δικές μας, σκληρέ από την καρδία που εμείς την εφεύρωμε και την δεχθήκαμε την υποβολή του δαίμονος. Είναι σκληρέ η καρδία μας από τα θελήματα και τα επιτυχίας μας και δεν θράβονται ευχερός για να αναρρεύσουν αγάπην Χριστού και να πληρώσουν με την παρουσία του Θεού την δική μας, τας δικάς μας καρδίας. Και επομένως χρειάζεται σκληρόν την να χτυπήσει την καρδία και τη χτυπάει ο πόνος που την σαλεύει και την τρικυμίζει και ποσάκι θα προτιμούσε να αποθρίσκει παρά να πονά. Και αφήνει τον πόνο αυτόν ο Θεός
ως αληθινό ευεργέτημά Του, για να μας βάζει την τρικλοποδιά και να μας ρίχνει και να μας λέγει «Εδώ είμαι εγώ», ενώ εσύ νομίζεις ότι συνήθισες πόνον, κοίταξε, συναντάς σε μένα. Ιδιαιτέρως όμως, αδελφοί μου, το νόημα του Σταυρού, εις τον εν το κόσμο διαβιούντα άνθρωπον, εντοπίζεται εις τας θλίψεις και εις το καθημερινό μαρτύριον, όχι τόσο εις την κοινωνία, όσο μέσα εις αυτήν του την οικογένεια. Ξεκινάει κανένας το ταξίδι της ζωής με χίλιες ελπίδες και φτιάχνει την φωλιά του για να μπορέσει να ζήσει τη συντροφιά, την αγάπη και την απόλαυση αυτής της οικογενειακής θαρμορής. Πράγματι, το σπίτι μας που ανήκουμε όλοι και μένουμε σε αυτό είναι ιερών. Το αγιάζουν οι εικόνες μας, η αγάπη μας, ο πόθος μας και τη βασιλεία του Θεού που τον εκπονάπτωμεν καθημέρα μέσα σε αυτό το σπίτι. Εν τούτης όμως, το σπίτι αποδεικνύεται από την πείρα μας. Είναι η πλέον τραχία παλέστρα. Η ευλογημένη αυτή οικογένεια είναι εν ταυτό αιματοβρεγμένο κολοσσέον, το πλέον βαρύ άθλημα που δεν το περίμενε κανείς και όμως υποχρεούται να το αντιμετωπίσει. Μέσα στο μοναστήρι τα πράγματα ασφαλώς είναι πολύ διαφορετικά. Ένας μοναχός, αντί να ανοίξει ένα σπίτι δικό του, όπως θα μπορούσε να το κάνει, εισέρχεται προτιμών παραληπτίστε εις το σπίτι του Θεού, εις την Μονή, και η Μονή είναι τόπος που δεν ετοιμάζεται τώρα από μένα, από τον κάθε ένα μοναχόν, αλλά που τον ευτρέπησε η Δία Εκκλησία με την δική της την πείρα και τον έκανε, το έκανε τιούτον σπίτι, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος ευχερός να διαβαίνει την ζωή του. Η Εκκλησία εφρόντισε να απομονώσει από τη μοναχική πολιτεία όλα εκείνα που πειράζουν και προβληματίζουν τον άνθρωπο και τον κάνουν να σκοντάφτει και να πέφτει. Η Εκκλησία μας ευρήκε μιαν τρίβων βατήν και ευχερή πνευματικής πορείας, πνευματικής ζωής, μιαν τρίβων μέσα εις την ηχθήμερον παρουσίαν του Θεού και την αδιάλειπτον κοινωνίαν αυτού. Το μοναστήρι είναι ένας τόπος που μπορεί κανένας να ζει απρόσκοπτα. Απομένει βέβαια και μεταφέρεται και σε αυτό ο σκληροτράχυλος εγωισμός μας, το θηρίον αυτό που κατασπαράζει τας ψυχάς που επιμένουν να το ασπάζονται. Αλλά όμως αφοπλίζεται και αυτός μέσα εις το ετοιμασμένον περιβάλλον υπό της Εκκλησίας και του Κυρίου. Είναι η μοναχική πολιτεία ευχερής λεωφόρος, αλλά εμείς ζώμεν καθημέραν μέσα στο δικό μας το σπίτι. Εκεί ο μοναχός δύναται τάχιον ο πίσω του Κυρίου με τα οκίδρωμα μεταγωγικά της ησυχίας, της υπακοής
της αγρυπνίας και της εν γέννη μοναχικής διέτης, να εγγίζει τον Θεόν. Αλλά εμείς μέσα στον κόσμο πώς μπορούμε να δούμε το πράγμα, διότι το ξέρουμε πως η οικογενειακή ζωή ακουμβισμένη επάνω εις το μέγα μυστήριον του γάμου είναι ως εκ της φύσεως αυτού πλήρης οδυνών. Γνωρίζει η Εκκλησία ότι η εν γάμου κοινωνία προσερχόμενη θλίψην έξουσιν τη σαρκή. Δι' αυτό τους ευλογεί δις και τρεις και πολλάκις και τους πόνιστον τους προσλαμβάνει έτι μάλλον ως θεοποιητικά στοιχεία. Πηγαίνω στο μοναστήρι διότι ανά πάσαν ώραν είμαι ενώπιον του Θεού. Πηγαίνοντας στο γάμο διά των Θεών συναντώ την θλίψην και σκύβει ο Θεός και εδώ πάλι μέσα στο σπίτι μας και προσλαμβάνει στα δικά του στοιχεία αυτά τα θλίψεις. Τας δέχεται όπως θα εδέχεται των Αγίων του ανθρώπων τα κατορθώματα. Συνοθούνται πολύ περισσότερα από αλλακού μέσα στο σπίτι προβλήματα και κοινωνικής φύσεως και οικογενειακά και οικονομικά και συζυγικά και τεκνογωνίας και τεκνοτροφίας. Θέματα χαρακτήρων αναφέρει κανένας πώς μπορεί να τα προλάβει, να τα ρυθμίσει. Δεν είναι καθόλου ευχερές επίτευγμα, παραδείγματος χάρη, δύο άνθρωποι, ο άνδρας και η γυναίκα, να ζουν ως εις ένα διαλείπτο αγάπη, στοργή και τρυφερότητη, αμοιβαίο σεβασμό και υποταγή, με μίαν ενότητα κρατεάν μέχρι θανάτου εις Χριστόν και εις Εκκλησίαν. Και αφού δεν είναι εύκολο τώρα τη διόν γενέστε, ο χωρισμός, ακόμα και η διαφωνία που αντιμετωπίζεται καθημέραν μέσα στις οικογένειες, η αψιμαχία έστω των συζύγων, τα κονταροχτυπήματα του εγωισμού και του θελήματος των συζύγων, όλα αυτά συνιστούν μίαν κόλαση. Αλλά μήπως και η απόφαση της σταθεράς ομονίας και αγάπης των συζύγων δεν είναι μαρτυρική? Ούτε το αίμα τους δεν μπορεί να εξασφαλίσει αυτήν τη σταθεράν αγάπη εν την οικογενεία. Εάν θα μπορούσε, δεν θα έλεγαν οι Απόστολοι ότι είναι δύσκολο κανείς να πάει εις τον γάμον. Πρέπει κάθε ημέρα να χύνομαι την καρδιά μας εις των ιερών δομών της οικογενείας μας για να μπορούμε να ζήσουμε. Να προσθέσουμε ένα ακόμα τις απογοητεύσεις εκ της εξελίξεως των παιδιών μας. Τους δίδαμε την ζωή μας, την ψυχή μας. Βγάζουμε το ψωμάκι από το στόμα μας και το δίνουμε στα σπλάχνα μας. Τους δίνουμε την αλήθεια και έρχεται ώρα που αυτά τα σπλάχνα μας κρυμνίζουν τα όνειρα που κάναμε δι' αυτά, κουρελιάζουν τον εγωισμό του πατρός και σχίζουν την καρδία της μητρός ή ανακατεύουν το γόητρο της οικογενείας. Οι γονείς πόσο φαρμάκι πίνουν όταν βλέπουν τα παιδιά τους να οδεύουν όχι όπως το θέλουν εκείνοι. Όμως αυτό είναι επίσης μια καθημερινή πραγματικότης. Το παιδί έρχεται ώρα που λέγει «Πατέρα, έζησε στη ζωή σου, θα τη ζήσω τώρα κι εγώ όπως θέλω». Γιατί
Είμαι ελεύθερος, γνωρίζω τι πρέπει να κάνω. Λοιπόν, τι θα κάνουν τότε και οι γονείς, ή τι θα κάνουν από τη σκοπιά τους και τα παιδιά αυτά, αν αύριο θα κάνουν τη δική τους τη φωλιά. Αγάπη, δάκρυ, υπομονή, υποχώρησης και ελπίδα εις τον αόρατον Θεόν. Να ενθυμηθόμεν, αφού μιλάμε για τα στλήψεις μας, τα οποίας κάνει σταυρών ο Χριστός, να θυμηθόμεν και τα σμερίμνας, τα ακάνθας, τα ποικίλας περιπετίας και τα ανάγκας, που όσο και αν θέλομεν δεν κατορθούμεν ούτε μέσα σε αυτάς να προσευχηθόμεν, ούτε να μελετήσομεν, ούτε να συζητήσομεν, πολλάκις ούτε να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλον στα μάτια. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τα προβλήματα και οι δυσκολίες και οι άκανθες και οι μέριμνες της ζωής μας, αλλά είναι και το πρόβλημα ότι δεν μας αφήνουν ούτε να ζούμε τις ελπίδες μας και την αγάπη μας, ούτε να σκεφτόμαστε τον ουρανό. Αποφασίζομαι καθημέρα να αλλάξουμε, να προσευχόμεθα και να μελετώμεν, και πάλι είμαστε εξίσου αδιόρθωτοι. Πώς θα σωθεί τότε ο άνδρας, πώς θα σωθεί η γυναίκα, πώς θα σωθεί αυτό το παιδί αύριο, το οποίο γεννήσαμε για να το κάνουμε βασιλόπουλον του ουρανού. Ό,τι μπορούμε το κάνουμε, αλλά αυτό που κάνουμε δεν είναι εκείνο που επιθυμούμε. Θα παλέψουμε, μα κι αν παλέψουμε, αυτό που περισσώζει τελικώς την οικογένεια, αυτό που εξαγιάζει μας τους ανθρώπους, τους βασανισμένους εν το κόσμο, αυτό που τους καθιστά συμπαθείς ενώπιον του Θεού, είναι ακριβώς αυτά τα μαρτύρια τους, αυτός ο σταυρός που έστω και ακούσια μα ταπεινά τον έρουν ενώπιον του Θεού, του Θεού, και του λέγουν: αυτά έχω Θεέ μου, αυτά δέξου τα σαν θυσία εύοσμον της καρδίας μου. Επαληθεύει εδώ κατά γράμμα ο λόγος του Αγίου Χρυσοστόμου, ότι ο σταυρός ψυχής εστί παρατεταγμένης θανατιώσης. Και τώρα και την επομένη στιγμή και την άλλη στιγμή θα ζω τον θάνατόν μου μέσα σε αυτό το κυνηγητό που μου κάνει ο πόνος. Ο σταυρός αυτός των θλίψεων, λέγει ο Θεός, για μένα είναι αναγνώριση του ο σταυρός δικός σου. Γι' αυτό και ο σταυρός αυτός εξαγιάζει και εξαγνίζει τους ανθρώπους. Και όπως λέγαμε προηγουμένως, και το πνεύμα τους το οριμάζει και την αγάπη τους και παριστά τη ζωή τους ενώπιον του Κυρίου. Μέσα στην ζωή και μάλιστα μέσα στην οικογένεια δεν χωράει καμία ανάπαυση. Και αν θα έχουμε κάποια διασκέδαση, θα είναι και αυτό ένας χωρισμός από ανάμεσά μας. Τα πάντα ζητούν την υπομονή μας. Καθημέρα θα πρέπει να ενώνουμε τους καημούς μας και τα μαρτυριά μας αυτά, τους αγώνας μας, με το αίμα του Κυρίου που ξεχύθηκε επί του Σταυρού, και έτσι να συνάπτωμεν τα σταυρουδάκια μας με τον Σταυρόν του. Μια φορά την ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου, δια μικράν την ανάπαυση, είχε βάλει ένας πατήρ της Εκκλησίας ολίγον έλαιον εις το φαγητόν του, το οποίον
δεν απαιτελείται από τίποτε άλλο παρά μόνον από άλλας αλάτι τετριμένων. Ήταν Πάσχα όμως και ο μοναχός αυτός ήθελε να δώσει κάποιαν μικράν ανακούφιση εις το γέροντά του τον Όσιον Παλάμωνα. Ο γέροντάς του τότε όταν πήγε να το φάει αντελήφθη πως είχε λάδι και ήρξα το κλαίν λέγον «Ο Κύριος εσταύρωτε καγοέλεον εστίο βαθιάζουσε το μυστήριο του Σταυρού και δεν μπορούσε να δεχθεί για τον εαυτόν του ούτε λίγο λαδάκι για να τον κάνει να μη σταυρωθεί και αυτός μαζί του. Ο Κύριος μου λέγε σταύρωτε καγοέλεον εστίο». Το λαδάκι αυτό ένιωθε πως του έδινε μια ξεκούραση. Εμείς πόσα υπάρχουν γύρω μας που θα μπορούσαμε να πούμε «Ο Κύριος μου εσταύρωτε και εγώ κάνω τούτο, κάνω εκείνο». Δεν τον θυμόμαστε όμως τον Κύριον, τον σταυρωμένον και τον αναστημένο. Θυμόμαστε τα δικά μας. Έτσι είναι οι γονείς, έτσι είναι τα παιδιά, έτσι είναι όλοι οι άνθρωποι. Για τον σταυρόν του Κυρίου πάσαν στενοχωρίαν υπομένουν, υπομένοντας τας θλίψης τας ειδικάστων, έως ότου ευρεθώσιν και αυτοί μετά των Αγίων εν ουρανής, υποδεχόμενοι και προσκυνούντες το υποποδείο του Θεού ημών. Πάσα θλίψη μας που τη σηκώνομαι δια των Θεών, όσο μικρά κι αν είναι, λέγει ο Άγιος Ισαάκ, δια των Θεών, πάσα θλίψης δική μας, όσο μικρά κι αν είναι, είναι ανωτέρα από ένα μεγάλο έργο που γίνεται χωρίς θλίψη. Το λέγει αυτό για τους μοναχούς, αλλά ισχύει και για μας, λόγω της μακροθύμου συγκατανεύσεως και συγκαταβάσεως του Κυρίου μας. Εμείς λοιπόν σταυρούμεθα ούτοπος. Πώς απαντά τώρα ο Θεός εις αυτάς τας καθημερινάς μας σταυρώσεις? Για να το δούμε, για να προχωρήσουμε προς το τέλος της σημερινής μας αυτής επικοινωνίας. Καταρχάς ο Κύριος, λέγαμε προηγουμένως, μας παρέχει την δύναμη εις την καταφυγή την οποία ζητούμε. Ο Κύριος μέσα στας θλίψεις μας, μέσα εις τα σταυρώσεις μας, μας βοηθάει και γινόμεθα λέοντες ισχυροί, ικανοί να έρωμεν αυτήν την οδύνην, να έρωμεν επομένως συν το Χριστό σταυρών σωτηρίας. Η Θεία Χάρις μας εξάγει εις αναψυχήν και χαρίζει μίαν μακαρίαν παράκληση εις τας καρδίας μας. Μια παράκληση που θα ήτανε, που είναι όλο και μεγαλύτερα όσο το άθλημά μας είναι δικό μας που το προσφέρουμε στο Θεό και όχι που το συναντούμε. Αμφότερα όμως τα δέχεται ο Κύριος. Ο Θεός κατανήσει τας ψυχάς μας όταν οδυνόμεθα και μας αξιεί την λύπη με μίαν επεξεργασία που κάνει στην καρδία να τη μετατρέπει εις χαρμολύπη, η οποία χαρμολύπη ως ίνος γλυκής εφραίνει τη ζωή μας. Η χαρμολύπη που για έναν Άγιον είναι κάτι το εκλεκτόν, κάτι το θεοδόρητον,
εν το μέτρο των δικών μας δυνατοτήτων και της δικής μας ανάγκης παρέχεται πολύ προσωπικό, έτσι όπως μπορώ να το ζήσω εγώ που πάσχω μέσα στην Εκκλησία. Ζώμεν επομένως εν της παθήμασης της καθημερινής. Εκείνο που υπεσχέθη ο Κύριος, χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πωλήσεν το ουρανό. Όντως δεν υπάρχει άνθρωπος που θλίβεται και δεν υπάρχει άνθρωπος που θλιβόμενος και στρέφων το βλέμμα εις τον σταυρόν του Κυρίου δεν αποκτά αυτήν την αγαλίαση. Εν τη θλίψη πλατείνει την καρδία μας ώστε να ετοιμάζεται δια άλλας θείας επισκέψεις. Υπάρχουν βαθύτατες επισκέψεις και μυστικότατες. Υπάρχουν και επισκέψεις που κάνει και εις τον πιο πτωχόν και εις τον πιο αμαρτωλόν και σε εκείνον που είναι μέσα εις λάκων λεόντων και κάμινων φλεγωμένην από την αμαρτία. Διέρχεσαι, λέγει μία Αγία της Εκκλησίας μας, πειρασμούς, διέρχεσαι δυσκολίας, είναι να σαν δοκιμάζεσαι με πυρετών, μην ανησυχείς. Έχεις θλίψεις, πρέπει να καταλάβεις ότι είναι ο προθάλαμος του άλλου δωματίου και το άλλο το δωμάτιο είναι, λέγει, πιο το αναψυκτήριον. Πώς πας το αναψυκτήριον και πίνεις το αναψυκτικόν και σου φεύγει ο υδρότας και ξεχνάς την κούρασή σου και μπορείς και προχωράς. Λοιπόν, λέγει, το αναψυκτήριον ετοίμαστε. Πρώτα ετοιμάζει το αναψυκτήριον ο Κύριος και το οποίο είναι και αυτό προθάλαμον της αναψυχής της επουρανίου και μετά μας επιτρέπει να σηκώσομεν ημείς τον σταυρό μας. Τίποτε δεν είναι τυχαίο εις τον κόσμο. Τη ζωή μας και όλα τα της ζωής μας τα διοικεί ο Δεσπότης Χριστός. Εις τον πόνο μας και εις της πικρίας μας έρχεται η συνάντηση το Άγιο Πνεύμα και εξάγει μόνο του χαράν Θεοδόρητον. Δεν αντιλαμβανόμεθα πολλάκι σε εμείς την παρουσία του, διότι είμεθα απορροφημένοι μέσα στην καθημερινότητα των μεριμνών μας. Όμως αυτό το πνέον όπου θέλει πνέει και στην καρδιά μας και την κάνει τόσου τον προσεράν. Ως βάλσαμον χύνεται πάνω μας αυτή η παράκλησης. Κατέρχεται από τον ουρανόν το έλεος του Θεού και πλημμυρίζει την ζωή μας. Όσο πολλέ είναι εωδύνε μας, τόσο περισσότερε είναι επισκέψεις του Θεού, λέγει ο Λόγος του Θεού που τον διαβάζουμε συνεχώς στην Εκκλησία. Ας προχωρήσουμε όμως. Με τον τρόπον αυτόν πρέπει να ξεύρουμε ότι ο Θεός μας χειραγωγεί ακόμη πιο βαθιά και πιο ψηλά. Δεν αρκεί που μας χαρίζει απολαύσεις πνευματικάς και ανακουφίσεις ψυχικάς. Με τον τρόπον αυτόν μας καθιστά και κοινωνούς των Αγίων της Εκκλησίας μας. Ο μοναχός μες στο μοναστήρι κάθε μέρα ασχολείται με τον Άγιον και ζει μαζί του. Αλλά εμείς εν το κόσμο, καθώς ο Κύριος δια του Σταυρού του μίαν πίμνην επίησε, λέγει η Εκκλησία μας, και Αγγέλων και Αγίων προς αγαλίασιν ουρανού και γης
έτσι και εμάς. Εκείνο την μία πίμνην την έκανε δια του σταυρού του και με τον σταυρόν αυτόν τον οποίον εμείς έρωμεν ο Θεός κάνει πάλι μυστικός μία πίμνην δια του σταυρού του, δια των σταυρών μας συγκαταρρυθμεί και μας εν τη κοινή αυτή πίμνη, μα συγκαταρρυθμεί μυστικός εν τη λαμπρά ταύτη κοινωνία των Αγίων. Οι Άγιοι που έχουν τόση αγάπη προς τα μέλη της δικής των υπάρξεως είναι εστραμμένοι και σκυμμένοι προς εμάς. Εμείς προσευχόμαστε και τους μνημονεύουμε. Δεν μνημονεύουν αυτοί ημών. Λοιπόν, οι Άγιοι σκύβουν σε ποιον περισσότερο, σε εκείνον που οδυνάται. Λοιπόν, μας καθιστά κοινωνούς των Αγίων. Ο πόνος είναι μέσον ενωτικών με τους Αγίους. Διότι ο σταυρούμενος φαίνεται πως ζει εν τη γη, αλλά στην πραγματικότητα ήδη, λέγει ένας πατήρ της Εκκλησίας, ανέστη και συζεί μετά του Κυρίου εν ουρανής. Διότι η ζωή μας δεν είναι απλώς αυτό που φαίνεται, αλλά αυτό που κρύβεται, είναι αυτό που το κατανοούμε με τα μυστικά αισθήσεις μας ή έστω με την πίστη εις την Αγίαν Εκκλησίαν. Επομένως, όντως, ο σταυρούμενος συζεί μαζί με τον Κύριον εν ουρανής, διότι αυτός είναι ο τυπούμενος στον σταυρό, αυτός είναι στη θλίψη μας, αυτός άρα είναι μαζί μας, αυτός είναι στον ουρανό και εμείς είμεθα εν ουρανής. Η ζωή του πλέον του σταυρουμένου ανήκει εκεί επάνω, αποκτά αυτός, επομένως, επειδή οδυνάται, πολλές εμπειρίες μέσα στην πάλη που κάνει για να επιβιώσει στην ζωή, για να ανέρθει προς τον Θεό. Αποκτά εμπειρίες υποτυπωδέστερων μεν, αλλά εμπειρίες που τις είχαν και οι Άγιοι. Εκείνοι με βαρυτέρας θλίψης, εμείς με τας ελαφροτέρας, όσο μπορούμε να σηκώσουμε επάνω στους ώμους μας. Ο θλιβόμενος πιστός δέχεται θείων φωτισμών και ελάμπεται. Αλλιώς πώς θα μπορούσε, αν μυστικός έτσι δεν ενισχύεται από τον Θεό, να μην κατακάμπτεται και να μην καταρρύπτεται ο άνθρωπος, πώς θα μπορούσε πάλι να πιστεύει στον Θεό, τον οποίον τον ξεχνά καθημερινώς, πώς θα μπορούσε να πιστεύει στην Εκκλησία, την οποία τη βλέπει μόνον σαν ανθρώπινων οργανισμών, πώς θα μπορούσε να πιστεύει στον Θεό την ώρα που πηγαίνει και κοινωνάει και δεν νιώθει ούτε δάκρυα από τα μάτια του, ούτε σταγόνα αντιλήψεως στην καρδιά του. Φαινόμαστε τυφλοί, αλλά μέσα μας ρίχνει ο Θεός, ρίχνει συνεχώς τα αισθήσεις του, μεταδίδοντας κάτι από τον εαυτό του. Εάν δεν υπήρχε αυτή η μυστική μετάγγιση των θείων ιδιωμάτων εις ας καρδίας του λαού του Θεού, αυτός ο λαός δεν ξέρουμε αν θα μπορούσε ποτέ να ζήσει. Ο πόνος πάντα προσελκύει το βλέμμα του Θεού. Και ποιος είναι δυνατόν ακόμα να αρνηθεί ότι με το πόνο συγχωρούνται και αμαρτίες του θλιβωμένου πιστού, ο οποίος κατακαπτόμενος υποστεναγμών τελικώς φτάνει μπροστά στον ιερέα και ομολογεί όχι τόσο τις αμαρτίες του, αλλά αυτά τα δεινά,
τα οποία ζει κάθε μέρα. Έρχεται να εξομολογηθεί ο άνθρωπος και περιμένεις να σου πει τα αμαρτήματά του. Περιμένεις να σου πει για ποιον πράγμα μετανοεί. Και αυτός σου αναλύει τον πόνο του, που είναι κάτι το παροδικό, κάτι το ανθρώπινο, κάτι το κοινωνικό, που θα έπρεπε σημασία να μην του έδινε, να το άφηνε στο Θεό. Αλλά όμως αυτό είναι που τον απασχολεί, αυτό είναι που καίει την καρδιά αυτή που πλησίασε μέσα στο εξομολογητήριο. Μ' αυτό τον πιάνει ο Θεός τον άνθρωπο, διότι αυτό εγγίζει την ύπαρξή του του ανθρώπου και ο Θεός το καθιστά άγκιστρον, με το οποίο ανεβάζει την καρδία εις τον εαυτόν του. Έτσι έχει τη δυνατότητα από θλίψεως εις θλίψην να πηγαίνει εις αγαλιάσεις επί αγαλιάσεις ο άνθρωπος, και η ζωή του αγιαζομένη σιγά σιγά προχωράει, γινωμένη δεκτή υπό του Θεού σαν μία πνευματική ζωή. Θλιβόμεθα, στενοχωρούμεθα, μας ετοιμάζει ο ουρανός τιμήν, μας ανεβάζει ο Κύριος εις αξίωμα ενώπιόν του. Αδελφοί μου, με τη σοφία του και με την απεριόριστον αγάπη του ο Κύριος, μη ευρίσκον κάτι που να είναι ειδικό μας, κατόρθωμα της δικής μας δυνάμεως, ώστε να μας αμύψει με την αιώνιον ζωή του, φτιάχνει μίαν ταπείνωση της μεγαλειότητός του, ταπείνωση μπροστά στα μάτια καθενός από μας. Ταπεινώνει τον εαυτόν του με ένα προσέτη τρόπον, δεχόμενος τα ελάχιστα δείγματα πόνου και θυσίας δι' αυτόν ως άρσιν του σταυρού του. Το δίλεπτον του πόνου μου το προστός δέχεται ο Θεός σαν να είναι εκατομμύριο. Τι να είπομεν εμείς? Να είπομεν όπως ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος: ο αιμός αίρος εσταύρωται και εγώ ζω μόνον τότε σταυρούμενος, αγαπώ μόνον σταυρούμενος. Ας μην παραπονούμεθα και ας μην εγκαλούμεν τον Θεόν διόραστας δυσχερίας τας οποίας συναντούμε. Στην καθημερινότητά μας έχουμε το βίωμα ότι ο Θεός μας ξεχνάει, ο Θεός δεν μας ακούει, ο Θεός δεν απαντάει στις προσευχές μας, ο Θεός μας τα φέρνει στραβά και ανάποδα. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός είναι ένας ωραίος τιμονιέρης που κοιτάζει και μας αφήνει και προχωράμε το τιμόνι της ζωή μας μόνοι μας, διότι ουδέποτε δέχεται να αναιρέσει την δική μας βούληση και να αντικαταστήσει τον δικό μας ρόλον. Και όταν δει το τιμόνι να στραβώνει, το αρπάζει εκείνος και το πάει από την άλλη πλευρά. Ίσταται μυστικός, ίσταται και επιδαλιουχεί την δική μας την ψυχή προς εαυτόν. Δεν έχουμε δυνατότητες πνευματικές. Έχουμε όμως τις αμαρτίες μας που μας ταπεινώνουν
μπροστά στο Θεό και λέγει «Επί τι να επιβλέψω, άλλε επί εκείνον που είναι απλός και ταπεινός». Δεν έχουμε ταπεινό φρόνημα, ταπεινούμεθα από τις αμαρτίες και πως είμαστε εσκυμμένοι και κυφώτες, έρχεται από την πολύ του μακροθυμίαν ο Κύριος, διότι εχείρες του επίησαν και έπλασαν ημάς. Εχείρες αύτε εαπλωθήσε και σταυρωθήσε. Υπλώθησαν και ηνύχθησαν για να μπορούν να εναγκαλιστούν και περιβάλλουν ημάς τους ρακενδύτους πνευματικός. Η φωνή του ακούεται μέσα εις τους αιώνας. Ανέλαβον ημάς ως επιπτερίγων ανέμων και προσυγαγόμην ημάς προς εμαυτών. Μας εγγίζει επάνω του όπως εκείνος ήγγιξε επάνω εις των σταυρών. Τα μάτια του είναι κολλημένα επάνω στα δικά μας και γι' αυτό δεν μπορούμε να τον δούμε. Η πνοή του είναι παρά την πνοή μας, ως να είναι μία. Το τίμιον σώμα του εν το σώματι το αχρίο ημών. Πόσο προφήτης εκείνος επήγε και ξάπλωσε πάνω εις το νεκρό σώμα και ακούμπησε μέλος επάνω σε μέλος. Αυτό κάνει σε μας ο Θεός. Ήταν εκείνο μια συμβολική πράξη της αδιαλείπτως συνεχιζομένης τιάφτης εγγύσεως και αφής του Θεού επάνω σε μας. Πονάμε. Και ο πόνος είναι που μας κάνει εντύπωση. Όπως βλέπετε όμως, ο πόνος είναι σταυρός. Και ο σταυρός είναι ο ίδιος ο Θεός. Διότι διαφορετικά δεν θα προσκυνούσαμε το τίμιον ξύλων. Το προσκυνούμε όμως, διότι είναι αυτός Κύριος ο Θεός μας. Το προσκυνούμε το τίμιον ξύλο. Νοερό σας το προσκυνούμε και εν την καρδία ημών καθημέραν, εν τη οδύνη ημών. Την οδύνη μας ας την κάνουμε πέταμα του ματιού επάνω και το πέταμα της καρδιάς μας ας είναι μια μικρή ευχή που θα πούμε εις τον Κύριον. Ας του ζητήσουμε το έλεος του, δεν χρειάζεται δι' αυτόν, το ξέρει και ήδη είναι κοντά μας. Ας παίξουμε τον δικό μας τον ρόλον. Ας του μιλήσουμε την ώρα εκείνη. Όχι όπως λέγουν άλλοι που είναι ο Θεός. Ας του πούμε Κύριε μου και Θεέ μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Και μπορείς να αμφισβητήσεις ότι ο Κύριος ουχή απλώς εγγύς, αλλά εν σύ είναι την αυτή στιγμή που εξέρχονται οι λέξεις. Ελέξεις εξέρχονται και εκείνος εισέρχεται μέσα εις την καρδία μου. Εορτάζουμε σήμερα την Οσίαν Μαρίαν την Αιγυπτία. Όλη της η ζωή υπήρξε μια μεγάλη άσκηση και η άσκησή της ήταν σταυρός. Επήγαινε να προσκυνήσει το τίμιον ξύλων, όπως γνωρίζουμε, εις τον πανίερο ναόν της Αναστάσεως και προσελκύθη υπό του σταυρωθέντος Κυρίου. Δεύτε και εμείς εν το σώματί μας που ποτίζεται το τιμίο αίματι του Χριστού μας να εύρωμε εν ψηλαφούντες τα στίγματα αυτού του προσελκύσαντος εκείνην και αναστάντος δι' ημάς και τους καρπούς της ενδόξου Αναστασιός του να γευθόμεν
επάνω στη ζωή μας και στη ζωή της οικογενείας μας και όλης της Εκκλησίας μας.